Το ανώτατο δικαστήριο της αυτοανακηρυχθήσας λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ καταδίκασε σε θάνατο τρεις ξένους, δύο Βρετανούς και έναν Μαροκινό, που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Πρόκειται για τους Βρετανούς Σον Πίνερ και Έιντεν Άσλιν και το Μαροκινό Σαντούν Μπραχίμ, που κατηγορήθηκαν ως μισθοφόροι. Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα υπό τον αυστηρό έλεγχο των de facto τοπικών αρχών, οι κατηγορούμενοι φαίνονταν να έχουν παρετηθεί στην τύχη τους. Ήλπιζα ότι η ποινή θα ήταν πολύ πιο δίκαιη, κρίνοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες βοήθησα την έρευνα και επίσης επειδή παραδόθηκα στη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνετσκ. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. Αλλά ο Θεός θα είναι αυτός που θα με κρίνει όταν έρθει η ώρα. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, η δίκη, στην οποία είχαν για παράδειγμα πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε μετάφραση, ήταν μια πράξη προπαγάνδας. Αυτή ήταν πραγματικά μια δόλια δίκη, μια δίκη σόου. Δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Συνελήφθησαν από τις ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση της Γενέβης, η οποία σίγουρα αποκλεί δίκες παροδία, όπως και τη θανατική ποινή. Η απόφαση του δικαστηρίου, εναντίον της οποίας θα ασκηθεί έφεση, προκαλεί περαιτέρω πίεση στις δυτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Είναι επίσης ένα μήνυμα προς τους Ουκρανούς στρατιώτες που, όπως αυτοί οι τρεις, παραδίδονται στα αυτονομιστικά στρατεύματα με την ελπίδα μιας δίκαιης δίκης.